Με στόχο την ολοκληρωμένη κατάρτιση νέων που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα και ειδικότερα την καλλιέργεια και εμπορία αρωματικών φυτών και φαρμακευτικών βοτάνων, ξεκινά και στον Δήμο Ιωαννιτών το πρόγραμμα του ΚΕΚΟ ΑΕΔ Ιωαννίνων, που έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλους Δήμους του νομού και όχι μόνο. Με μια πλούσια εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο, το ΚΕΚΟ ΑΕΔ αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει δύο τμήματα από 15 ή 25 άτομα έκαστο, ανάλογα με τα επιδημιολογικά μέτρα που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης. Από την άλλη πλευρά, ο Δήμος πρόκειται να παραχωρήσει προς χρήση εκτάσεις στους ωφελούμενους για την καλλιέργεια των φυτών σε περιοχή που θα αποφασιστεί στη συνέχεια, προκειμένου να εξυπηρετεί τους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος, για το οποίο ήδη προκηρύχθηκαν θέσεις εκπαιδευτών, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Διευθυντή του ΚΕΚΟ ΑΕΔ Αργύρη Κύρκου και του Αρμόδιου Αντιδημάρχου Ιωαννίνων Βασίλη Βλέτσα, ενώ θα ακολουθήσει η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας και η ανακοίνωση για την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το πρόγραμμα διαιρείται σε 5 υποπρογράμματα, τα οποία πρέπει να παρακολουθούν οι συμμετέχοντες για να λάβουν την πιστοποίηση κατάρτισης. Αυτά αφορούν την καλλιέργεια αρωματικών φυτών και βοτάνων, τη συλλογή, επεξεργασία και μεταποίηση αυτών, το μάρκετινγκ και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής επιχείρησης. Μετά από πολύ αγώνα με τον κορονοϊό, ξαναβρεθούμε, βρισκόμαστε πάλι στην ευχάριστη θέση να ξεκινήσουμε. Και ξεκινάμε με μια δυνατή συνεργασία που προέκυψε μέσα από μια αγαστή συζήτηση και συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών. Εγκριθήκανε δύο προγράμματα αρωματικών φυτών των 25 ατόμων. Αυτά όμως θα γίνουν όσο μας επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, δηλαδή στις 17-20 του μηνός θα ξέρουμε αν μπορούν 25 ή 15. Είμαστε στη διαδικασία της προκήρυξης αυτή τη στιγμή. Θα στείλουμε ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ ότι είναι πίσω από αυτό το προγράμμα τα δύο, είναι άλλα 4 προγράμματα, 2 για βιολογικά προϊόντα και 2 για μελισσοκομεία, τα οποία θα πάνε εν καιρό. Τα προγράμματα θα είναι ολοκληρωμένα, όπως σε όλους τους άλλους δήμους, που ξεκινάνε από το φύτεμα και καταλήγουν στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή είναι όλος ο κύκλος. Το ΚΕΚ έχει να ανακοινώσει ακόμη ότι στις 24 του μηνός συνεχίζει ο Κρόκος Κοζάνης, συνεχίζει για άλλα 4 προγράμματα και θα δούμε είδομε μετά. Έχουμε μπροστά ακόμα πολλή δουλειά, γιατί ο κορονοϊός μας τα έφερε όλα πίσω. Οπότε ήρθαν τα περισσινά μαζί με τα φετινά να κλείσουν έναν κύκλο, να δούμε πότε θα τελειώσει. Πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ιωαννίνων. Αποτέλεσμα της συνεργασίας είναι να υλοποιήσουμε 2 προγράμματα που εγκρίθηκαν για την πόλη των Ιωαννίνων και αφορούν αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά. 50, ελπίζουμε να μας επιτρέψουν οι συνθήκες, 50 συμπολίτες μας να μπορέσουν να πιστοποιηθούν πάνω στις νέες καλλιέργειες. Οι νέες καλλιέργειες και η προώθηση των νέων καλλιεργειών είναι ένας στόχος του Δήμου Ιωαννιτών και ήδη από την έναρξη της θητείας μας δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο θα καταρτήσει τους νέους αγρότες, συμπολίτες μας, από την μέρα που θα φυτέψουν τα αρωματικά φυτά, τον τρόπο που θα τα καλλιεργήσουν, τον τρόπο που θα τα συλλέξουν, μέχρι τον τρόπο που θα μπορέσουν να τα πουλήσουν, ακόμα και να μάθουν γνώση για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Δήμος τις επόμενες μέρες, μετά τη σημερινή σύσκεψη, θα ανακοινώσει τον τρόπο που οι συμπολίτες μας θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση, προκειμένου να επιλεχθούν μέσω της συμμοριοδότησης που προβλέπει ο ΑΕΔ, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα προγράμματα αυτά. Τέλος, θέλω να πω ότι ο Δήμος Ιωαννιτών έμπρακτα συνεργάζεται με όλους τους φορείς της πόλης, με όλους τους φορείς του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε την παραγωγή του πρωτογενού τομέα της πόλης, προκειμένου να αυξήσουμε τους αγρότες μας, να υποστηρίξουμε τους αγρότες μας και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε όλα τα προγράμματα που θα βγουν από το κράτος για τις νέες καλλιέργειες. Για το σκοπό του προγράμματος θα αξιοποιηθούν κάποιες εκτάσεις. Έχουμε τα σημεία στο μυαλό μας, όμως αποφασίσαμε με τον Διευθυντή του ΚΕΚ να
προηγηθεί η επιλογή των δικαιούχων και να δούμε λίγο την χωρική κατανομή των δικαιούχων και αν, για παραδείγματος χάρη, ότι οι περισσότεροι είναι από την περιοχή της Παμβότιδας, γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει και πρακτική εξάσκηση, ένα μέρος του προγράμματος να γίνει στην Παμβότιδα. Ένα μέρος του προγράμματος να γίνει στο Πέραμα. Έχουμε σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Θέλουμε όμως να βοηθήσουμε τους συμπολίτες που θα επιλεγούν, προκειμένου να μπορούν και αυτοί εύκολα να τα παρακολουθήσουν. Ο Δήμος όμως, εκτός από την πρόσκαιρη χρήση των εκτάσεων για τις ανάγκες του προγράμματος, δουλεύει εδώ και καιρό στην δημιουργία τράπεζας αγροτικής γης, προκειμένου συμπολίτες μας, είτε από αυτό το πρόγραμμα είτε από άλλα προγράμματα που θα ακολουθήσουν, να μπορούν να βρίσκουν γη προκειμένου να γίνουν αγρότες και να βρεθούν νέες θέσεις εργασίας.